Καλημέρα. Τι κάνετε? Καλά, μια χαρά. Σε σχολεία των Χανίων βρέθηκε σήμερα η Υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως, θέλοντας να επικοινωνήσει τον στόχο της πολιτικής ηγεσίας για αλλαγές στην εκπαίδευση, με ταυτόχρονη επίτευξη του ζητήματος της ασφάλειας. Τα σελφιτές πώς πάνε? Μια χαρά. Εύκολα ή δύσκολα? Πιο εύκολα ή πιο δύσκολα από ό,τι νομίζατε? Πιο εύκολα. Πιο δύσκολα. Ναι, πιο εύκολα. Έχουμε καταφέρει τόσο ώστε τα σχολεία μας να είναι ασφαλή. Θα σας υπενθυμίσω ότι όταν ξεκίνησε η πανδημία, είχαμε σε αυτή τη φάση τώρα, όταν ξανανοίξαν τα σχολεία μας, είχαμε περίπου ένα 0,9% ποσοστό σχολείων και τμήματων τα οποία ήταν κλειστά λόγω κορονοϊού. Τώρα έχουμε πέσει στο 0,2-0,3%. Ερώτηση κανείς? Από το 3ο Γυμνάσιο Χανίων, ο Υπουργός έδωσε το στίγμα των μεταρρυθμίσεων που προωθούνται. Είναι αλλαγές που έχουν δρομολογηθεί εδώ και καιρό τώρα, για παράδειγμα. Το ότι πλέον σε όλη τη χώρα θα έχουμε νηπιαγωγείο από τα 4, το οποίο θεωρούμε ότι είναι σημαντικό μέτρο για να δώσουμε από πιο νωρίς περισσότερα εφόδια σε όλα τα παιδιά μας. Θα σας θυμίσω ότι χώρες οι οποίες έχουν καλά μαθησιακά αποτελέσματα συχνά έχουν συστηματική προσχολική εκπαίδευση από πιο νωρίς. Η Νίκη Κεραμέως προανήγγειλε εκμάθηση αγγλικών από την προσχολική ηλικία σε όλα τα δημόσια νηπιαγωγεία της χώρας, κάνοντας λόγο για συνολική αλλαγή της φιλοσοφίας στην εκπαίδευση. Αλλά κατά τη γνώμη μας, το σχολείο έχει και ως αποστολή να διδάσκει στα παιδιά μας δεξιότητες. Και όταν λέω δεξιότητες, εννοώ κριτική σκέψη, εννοώ ενσυναίσθηση, εννοώ επίλυση προβλημάτων, εννοώ ομαδική δουλειά και εργασία. Γι' αυτό είναι ακριβώς το λόγο από το Σεπτέμβριο εισάγονται νέες θεματικές στο υποχρεωτικό ρολόγιο πρόγραμμα. Ρομποτική, εθελοντισμός, οδική ασφάλεια, πρόληψη από εξαρτήσεις, επιχειρηματικότητα είναι μεταξύ των θεματικών που εντάσσονται από τη νέα σχολική χρονιά στα σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η Υπουργός Παιδείας, κατά την επίσκεψή της στα Χανιά, μίλησε και για μόνιμες προσλήψεις εκπαιδευτικών. Οριζόντιες επιμορφώσεις, μόνιμοι διορισμοί που δεν έχουν γίνει στη χώρα μας. Δεν είχαν γίνει ποτέ στην ειδική αγωγή. Προχωρήσαμε ήδη πέρσι με τους πρώτους 4.500 και θα αναμένουμε τους οριστικούς πίνακες για 10.500 εκπαιδευτικούς της γενικής εκπαίδευσης. Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων αναφέρθηκε και στις αλλαγές στην ανώτατη εκπαίδευση, τονίζοντας ότι είναι υποσυζήτηση νομοσχέδιο το οποίο θα δώσει όθηση σε συμπράξεις των δημόσιων πανεπιστημίων με ιδιωτικούς φορείς στον τομέα της έρευνας.